Herhangi bir açıklamanız olacak mı daha sonra? Yok. Αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για είσοδο σε απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη, οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Αδριανούπολης, καθώς η έφεση που κατέθεσαν οι δικηγόροι τους κατά της προσωρινής κράτησής τους απορρίφθηκε. Askeri yasak bölgelere girme ve askeri casusluk suçlarından adli soruşturmaya tabi tutulmuştur. Askeri yasak bölgelere girme suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir. Όμως την ίδια στιγμή το Πρακτορείο Ανατολού επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές αναφέρει ότι οι δύο στρατιωτικοί ερευνώνται και για κατασκοπία και για το λόγο αυτό έχουν γίνει φίλο και φτερό τα κινητά τους τηλέφωνα. Το δικαστήριο μετά από έρευνες απεφάνθη ότι δεν κάνει δεκτό το αίτημα για την αποφυλάκησή τους, καθώς οι στρατιωτικοί δεν έχουν μόνιμο τόπο κατοικίας και αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες ψηφιακών δεδομένων. Δεν υπήρξε ποτέ αίτημα για ανταλλαγή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών με τους 8 Τούρκους, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, διαψεύδοντας τα σενάρια μερίδας του τουρκικού τύπου. Οι δηλώσεις Μποσντάγ αποτελούν την πρώτη δημόσια τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης για το θέμα. Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin Türkiye'de tutuklanması hususu bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde bulunmuştur, ne de Türk hükümeti Yunanistan'dan bir takas talebinde bulunmuştur. Takas konusu yapılması Türkiye'nin darbecilerin adil yargılanması için Türkiye iadesi konusundaki talebini hafifletir ve... Να εξεταστεί η υπόθεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις πραγματικές της διαστάσεις, διαμηνύει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο και το εθνικό διεθνές δίκαιο και να μην εξελίξει μια καθημερινή διαδικασία σε μεγάλο πολιτικό νομικό πρόβλημα. Στην Αδριανούπολη το πρωί έφτασαν οι γονείς των δύο Ελλήνων στρατιωτικών για να πάρουν την ειδική άδεια και να επισκεφθούν τους κρατούμενους. Η συνάντηση του ανθιπολοχαγού και του Λοχία με τους γονείς τους κράτησε περισσότερες από 2 ώρες, με τους Έλληνες στρατιωτικούς να είναι καλά στην υγεία τους. Κάναμε την ένσταση και προσπαθούμε να τους βγάλουμε από τη φυλακή. Οι δύο Έλληνες κρατούμενοι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, κρατούνται στο ίδιο κελί. Το προξενείο φρόντισε να προμηθευτούν ρούχα και ήδη πρώτης ανάγκης, η διερμηνέας που όρισε το ελληνικό προξενείο και βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους, μιλάει στον Α. Τα παιδιά από την ώρα που τους συλλάβανε στα σύνορα μέχρι να πάνε φυλακή μαζί μας ήταν 2 μέρες. Μου είπανε ότι εμείς κατά λάθος περάσαμε. Κακό σκοπό δεν περάσαμε, αυτό είπανε τα παιδιά. Ήτανε πολύ στενοχωρημένα γιατί χωρίς να καταλάβουν είχαν περάσει τα σύνορα και ήταν και στρατιώτες και γι' αυτό φοβόντουσαν βέβαια. Στην αρχή ήταν τι θα γίνει και τι θα κάνουνε. Μετά ένα βράδυ μείνανε στην χωροφυλακή και εκεί πέρα είδανε πώς τους δεχτήκανε. Δηλαδή... Είναι καλή η μεταχείριση. Πολύ καλή είναι. Ξέρετε, είναι και η πολιτική τώρα που αν ήταν ένας κανονικός πολίτης θα γινότανε απέλα. Αλλά είναι στρατιώτες, γι' αυτό τον λόγο τους συλλάβανε. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Και αυτοί θέλανε εκείνη την ημέρα να γυρίσουν πίσω για να μην στεναχωρέσουν τους γονείς τους. Η αίτηση για άρση της κράτησής τους απορρίφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες γιατί οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Τουρκία. Τα παιδιά τι σας είπαν, πώς βρεθήκαν? Χωρίς να καταλάβανε περάσανε τα σύνορα, γιατί λέει είδαμε κάτι πατημασίες και νομίσαμε ότι είναι λαθρομετανάστες. Είδαμε και κάτι ούρα πολύ καινούρια, γι' αυτό πήγαμε λέει από πίσω τους και χωρίς να καταλάβουμε γιατί είχε πάρα πολύ χιόνι. Περάσαμε στη Τουρκία λέει. Δηλαδή για κατασκοπιά δεν τους δικάζουν εδώ πέρα αυτό. Σας παρακαλώ να το υπογραμμίσετε. Πρέπει να γυρίσουν άμεσα πίσω. Μια ξεκάθαρη θέση είναι προφανές ότι με στολή δεν κάνεις κατασκοπία. Επομένως εμείς περιμένουμε την άμεση επιστροφή τους στην πατρίδα. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να επιδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και διπλωματική ικανότητα. Πρέπει να απαιτήσουμε την επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτικών και να μείνουμε εκεί. Να θέσουμε το θέμα στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ και στην Κομισιόν. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη των εταίρων και συμμάχων, διαφορετικά η Ελλάδα θα εισέλθει σε περιπέτειες.